Να ξεκινήσω με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν χθες στην Αμερική για το μήνα Οκτώβριο. Ναι. Είχαμε μεγάλη αποκλιμάκωση, πήγε στο 3,2 από το 3,7 σε ετήσια βάση. Ενδιαφέρον έχει επίσης και το γεγονός ότι σε μηνιαία βάση δεν είχαμε καθόλου αύξηση. Οι αναλυτές περίμεναν ότι θα διαμορφωνόταν στο 3,3%. Ενδιαφέρον έχει και ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο οποίος ενώ αναμενόταν ότι θα παρέμενε σταθερό στο 4,1, αποκλιμακώθηκε ελαφρώς στο 4%. Ο βασικός παράγοντας για την αποκλιμάκωση των τιμών καταναλωτή είναι η μείωση των τιμών βενζίνης, καθώς και οι βελτιώσεις που είχαμε σε αλυσίδες τροφοδοσίας. Είχαμε επίσης μείωση των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων. Είχαμε πει τις προάλλες ότι τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών. Επίσης είχαμε μείωση στις τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ωστόσο, σε ορισμένα καταναλωτικά αγαθά είδαμε και πάλι αυξήσεις στις τιμές. Είχαμε επίσης αυξήσεις των τιμών στον κλάδο υπηρεσιών, στο κόστος της στέγης και στο κόστος των ενοικίων. Επίσης είχαμε αυξήσεις σε ορισμένα ασφαλιστικά συμβόλαια στο κλάδο υγείας και σε ορισμένα επίσης βασικά αγαθά, όπως είναι το κρέας, το γάλα και το ψωμί. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν προσδοκίες στην αγορά ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον επόμενο χρόνο. Η αγορά κάνει λόγο τώρα ότι η πρώτη επιτοκιακή μείωση από τη Fed θα γίνει πιθανότατα τον Απρίλιο του 2024, πολύ νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είχαμε πάλι χθες μία έρευνα του Reuters, στην οποία συμμετείχαν οικονομολόγοι και οι οποίοι βλέπουν ότι δεν πρόκειται να έχουμε μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από το τρίτο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο αυτό, όπως είπες και εσύ πριν, έφερε μεγάλη εφορία και στη Wall Street, γενικότερα στα χρηματιστήρια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είχαμε μεγάλη αποκλιμάκωση των ομολογιακών αποδόσεων. Ωστόσο, πέρα από αυτή την εφορία, αυξάνονται και οι φωνές που λένε ότι από εδώ και στο εξής τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, δηλαδή θα αποκλιμακώνεται πολύ πιο αργά ο πληθωρισμός. Ενώ το τελευταίο περίπου 12μηνο είχαμε αυτή την μεγάλη αποκλιμάκωση, από το άνω του 9% που ήταν ο πληθωρισμός πριν περίπου από ένα χρόνο σε υψηλό 40 ετών, έχουμε τώρα φτάσει στο 3,2%. Ο Diamond της JP Morgan είπε ότι αυτή η εφορία που υπάρχει στην αγορά και αυτή η θετική αντίδραση είναι υπερβολική και αναφέρθηκε και στην μείωση των αποδόσεων των δεκαετών κρατικών ομολόγων που η απόδοσή τους πήγε κάτω από το 4,5%. Είπε ότι δεν πρόκειται να δούμε πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση πέρα από το επίπεδο αυτό, διότι δεν αναμένεται και αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής των ΗΠΑ εν όψει των εκλογών. Ναι. Διότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, δέχεται πιέσεις να συνεχίσει να κρατά αυξημένες τις κρατικές δαπάνες. Και ο ιδρυτής του αντισταθμιστικού ταμείου Citadel, ο Γκρίφιν, είπε και αυτός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερβολικά μεγάλη αισιοδοξία στις αγορές όσον αφορά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και δεν θα τον δούμε στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του Γκρίφιν, δεν θα τον δούμε να αποκλιμακώνεται σε μεγάλο βαθμό το επόμενο διάστημα. Θα κυμαίνεται δηλαδή γύρω από το σημερινό επίπεδο.